το συντηρητικό σεντάν της πρώτης γενιάς πέρασε στη φιλότιμη hatchback προσπάθεια της δεύτερης και εξελίχθηκε θεαματικά με την τρίτη του 2011. Τότε γνωρίσανε μια αφεντική και ανταγωνιστική σουπερμίνι πρόταση με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η πρόσφατη ανανέωση, 4 χρόνια μετά, επαναφέρει το Ρίο με μικρές αλλαγές στην επικαιρότητα. Το Ρίο ήταν ούτως ή άλλως μοντέρνο και δυναμικό, με ένα συνδυασμό καπήλων και ακμών στο αμάξωμά του. Το νέο ξεχωρίζει από τις αλλαγές στους προφυλακτήρες, στη μάσκα και στους προβολείς ομίχλης, που τονώνουν το σχεδιαστικό του στυλ. Στο σαλόνι νιώθεις μια αναβαθμισμένη ποιότητα και μια προσεγμένη αισθητική. Νέες ταπετσαρίες, προμοιωμένα διακοσμητικά, διαφοροποιημένη κεντρική κονσόλα και ένα νέο σύστημα πλοήγησης πολυμέσων που κάνουν τη διαφορά. Η χώρα είναι αντιπροσωπευτική της κατηγορίας, με εργονομία και λειτουργικές θέσεις μικροαντικειμένων. Ικανοποιεί τους επιβάτες με το φιλόξενο σαλόνι, ενώ προσφέρει και ένα μεγάλο χώρο αποσκευών 288 λίτρων. Ο τουρμποντίζελ 1400 κέρδισε 20 νιουτόμετρα ροπής, οι επιδόσεις είναι καλές και συνδυάζονται με οικονομική λειτουργία που η μέση κατανάλωση δεν ξεπερνάει τα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Στο δρόμο το Ρίο είναι ευχάριστο και ασφαλές σε αντιδράσεις. Δεν θα σε ξαφνιάσει ακόμα και αν το παρακάνεις με τα ηλεκτρονικά στο off, ενώ η ελαφριά υποστροφή σε προειδοποιεί ότι υπερβάλλει. Συνολικά δεν νιώθεις αποκομμένος σε πληροφορία, ενώ του αναγνωρίζεις την καλή ποιότητα κύλησης και τη σχετικά σφιχτή ανάρτηση για να πετύχεις αποτελεσματικότητα. Σβέλτο, οικονομικό και ασφαλές, είναι άξιος εκπρόσωπος των σύγχρονων σούπερ μίνι. Το Ρίο ανήκει στα δυνατά χαρτιά της κατηγορίας.